Γιώργος Εφερτζής, ο πολιτικός αναλυτής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Επίσης καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές. Να ζητήσω ένα στοίχημα. Θα είναι και για την Ελλάδα εκλογική χρονιά το 2022? Νομίζω πολύ πιθανό. Προεκλογική θα είναι σίγουρα. Από την πανευρωπαϊκή μόδα. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πάρει την τροπή τους. Μένει στην κυβέρνηση να επιλέξει τον καταλληλότερο για αυτήν χρόνο να τις κάνει. Αλλά πλέον θα αρχίσει να αντιμετωπίζει ένα δίλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις, να αφποστεί των υποσχέσεών της περί συμπλήρωσης της τετραετίας ή να διακινδυνεύσει τον εγκλωβισμό της στον πολιτικό χρόνο με τρόπο που δεν θα της επιτρέπει να ελιχθεί καταλλήλως. Να σας θυμίσω το προηγούμενο των κυβερνήσεων Σιμίτη του 2004, που στην προσπάθειά του ακριβώς να εξαντλήσει για πρώτη φορά την τετραετία βρέθηκε τελικώς εγκλωβισμένος χωρίς την δυνατότητα να επιλέξει τον χρόνο της προκήρυξης των εκλογών και αυτό αποδείχθηκε μοιραίο για την κυβέρνησή του. Βέβαια, θεσμικά είναι ωραίο να εξαντλείται η τετραετία όπως λέει το Σύνταγμα και όπως είναι σωστό και από όλες τις απόψεις για την βεβαιότητα των πραγμάτων αλλά και για την καλή λειτουργία της οικονομίας, για την προβλεψιμότητα. Αλλά εντάξει, ζούμε στην Ελλάδα, είναι αλλιώς. Έτσι ακριβώς. Και πριτανεύει η πολιτική σκοπιμότητα της θεσμικής τάξης. Για να δούμε. Για να δούμε. Ξαναλέω ότι ακόμη και αν δεν είναι εκλογική χρονιά το 2022, σίγουρα είναι προεκλογική χρονιά. Δηλαδή θα είναι πολύ έντονο προεκλογικό το κλίμα. Είναι ήδη, νομίζω. Μυρίζει ήδη. Πράγματι. Έτσι είναι και νομίζω ότι είναι και περίπου αναπόφευκτο. Έχει κλείσει 2,5 χρόνια στην εξουσία και ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση του πολιτικού χρόνου. Φαντάζομαι ότι το μέγιστο κριτήριο θα είναι οι επιδόσεις που θα δείξει ή δεν θα δείξει στο επίπεδο της διαχείρισης της πανδημίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα βαρύνει και πάρα πολύ στις αποφάσεις της. Και με έναν παράδοξο τρόπο, οι αποφάσεις αυτές θα εξαρτηθούν περισσότερο από την φύση, δηλαδή από την εξέλιξη της πανδημίας και λιγότερο από την πολιτική. Ενδιαφέρον πραγματικά, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, να μεταφερθούμε από τις ελληνικές αβέβαιες εκλογές, τις γαλλικές βέβαιες ως προς το χρόνο τους. Θεωρούσαμε καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λέγαμε ότι για κοίταξε, μπορεί να βγούμε τυχεροί. Η νίκη των σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία και ο σχηματισμός γερμανικής κυβέρνησης Σόλτς. Η κυριαρχία του Ντράγκη στην Ιταλία και ο Μακρόν στη Γαλλία στα μάτια μας έφτιαχναν ένα τρίδημο, ας πούμε. Ναι, με σταθερότητα και κυρίως με μια καινούρια αντίληψη στον αντίποδα, για να το πω έτσι σχηματικά, της αντίληψης Σόιμπλε για τα ευρωπαϊκά πράγματα, ναι, της προηγούμενης περίοδου. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι ο Μακρόν θα κερδίσει τις εκλογές τον Απρίλιο και αυτό για... Πράγμα το οποίο είναι λιγότερο σίγουρο από ποτέ. Όπως και αυτές οι προεδρικές εκλογές στην Γαλλία είναι οι πιο αβέβαιες στην πολιτική ιστορία της χώρας. Μα τι συνέβη, αυτό... γιατί θεωρούσαμε δεδομένο ότι πάμε σε μια επανάληψη της προηγούμενης φοράς, δηλαδή στο δεύτερο γύρο θα είναι ο Μακρόν με τη Λεπέν και αν δεν έρθει ο κόσμος ανάποδα, ο Μακρόν θα κερδίσει τη Λεπέν και θα πάμε όλοι ευχαριστημένοι στην παραλία. Τι άλλαξε? Συνέβη ακριβώς αυτό που περιγράψατε μόλις. Δηλαδή ότι δεν είναι πλέον καθόλου σίγουρο ότι ο αντίπαλος του Μακρόν στις εκλογές του Απριλίου θα είναι ο ίδιος με αυτόν που ήταν στο δεύτερο γύρο, θα είναι ο ίδιος με αυτόν που ήταν στις εκλογές του 2017, δηλαδή θα είναι η Λεπέν της Εθνικής Συσπήρωσης, το δίδυμο των μονομάχων για την επικράτηση στο δεύτερο γύρο. Αυτό άρχισε από το περσινό καλοκαίρι να ανατρέπεται κυρίως εξαιτίας του φαινομένου έκπληξη που αποτέλεσε ο Ζεμούρ, που τέθηκε επικεφαλής της αμφισβήτησης της ακροδεξιάς στο πρόσωπο της Λεπέν και ναι. Η συνεχεία ακολούθησε στις αρχές Δεκεμβρίου η δεύτερη έκπληξη με την εκλογή της Πεκρές ως υποψήφιας Προέδρου των Ρεπουμπλικανών, της κεντροδεξιάς δηλαδή. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς στην αφετηρία των 100 τελευταίων προεκλογικών ημερών,
με ένα φώτο φίνης το οποίο δίνει βεβαίως τον Μακρόν μακράν μπροστά, αλλά όχι σε απόσταση τέτοια που να μην είναι ανατρέψιμη από τους δύο επόμενους, δηλαδή τη Λεπέν και την Πεκρές, που βρίσκονται σε ισοπαλία στην δεύτερη σειρά, ακολουθούμενες από τις πολλές εκδοχές της πολυδιασπασμένης γαλλικής αριστεράς. Μάλιστα. Και έτσι ξαφνικά έγινε ντέρμπι, αυτό που έμοιαζε σιγουριά. Προφανώς, ναι, πέρα από την, δηλαδή πέρα από το αυτό που εμφανίζεται πάνω στην πολιτική σκηνή, πρέπει να υπάρχουν και βαθύτερες διεργασίες, πρέπει να υπάρχει και μια βαθύτερη δυσαρέσκεια που άλλοτε εκδηλωνόταν και μετριόταν, άλλοτε όχι. Φαντάζομαι είναι πάντα υπάρχουν αυτά. Είναι πολλά αυτά που, κύριε, τι μας συντελούνται στο, κάτω από την επιφάνεια της γαλλικής κοινωνίας. Αρχίζει γενομένης από το γεγονός ότι η μεγάλη τομή στο πολιτικό σύστημα της Γαλλίας, που ήταν η εκλογή του Μακρόν στην εξουσία, φαίνεται να αποκτά προθεσμία ιστορικής διάρκειας και να αμφισβητείται από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που σάρωσε, να θυμίσουμε, στις εκλογές του 2017. Βέβαια. Γιατί αυτή ήταν ένας υποψήφιος εκτός παραδοσιακού πολιτικού συστήματος, δεν ανήκε σε κανένα από τα παραδοσιακά κόμματα της Γαλλικής Δημοκρατίας, εμφανίστηκε σχεδόν από το πουθενά και τους άρρωσε όλους. Ακριβώς. Το δεύτερο πράγμα, το οποίο είναι βαθύτερο και ίσως και περισσότερο προβληματικό, είναι το γεγονός ότι έχει πια γενικευθεί η αίσθηση σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του γαλλικού λαού μιας προϊούσας παρακμής που του προκαλεί αλλεπάλληλες κρίσεις και πολιτισμικής και εθνικής, αλλά και γενικότερα γεωπολιτικής, θα έλεγα, ταυτότητας. Ναι. Είναι αυτή η αίσθηση ότι η Γαλλία βρίσκεται στα πρόθυρα ενός ακήρυκτου εμφυλίου πολέμου, κυρίως εξαιτίας της δημογραφικής αλλίωσης του πληθυσμού της με την παρουσία του μουσουλμανικού στοιχείου, και βεβαίως και εξαιτίας του γεγονότος ότι πια δεν είχε την δυναμική της οικονομικής υπερδύναμης που είχε στο παρελθόν. Μάλιστα. Αυτό έχει δημιουργήσει αυτή την αίσθηση της γενικευμένης παρακμής που τροφοδοτεί κυρίως την ακροδεξιά, η οποία κατά τα άλλα γνώρισε την κάμψη όλων των εθνολογικιστικών δυνάμεων της Ευρώπης που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη δεκαετία, πλην όμως επανέρχεται τώρα ακριβώς εξαιτίας αυτής της γενικευμένης απεσιοδοξίας περί την ακμή της του έθνους, ας πούμε, ναι. Του έθνους. Ακριβώς. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Άρα είναι εκλογές οι οποίες πλησιάζουν 10 Απριλίου, είναι εκλογές από τις οποίες εξαρτούνται πολλά στην Ευρώπη, συνεπώς μας αφορούν με πάρα πολλούς τρόπους. Θα πρέπει να τις διαβάζουμε λιγάκι προσεκτικά, γιατί πολλά στη ζωή μας θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμά τους, το οποίο το παρακολουθούμε με αγωνία. Φυσικά δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε, δεν ψηφίζουμε στη Γαλλία, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να ενδιαφερόμαστε για το τι συμβαίνει εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα αποτέλεσμα που από εδώ και πέρα θα διαμορφώνεται και θα διαφοροποιείται σε καθημερινή. Μέρα σε μέρα. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή έχει πάρει το χαρακτήρα ενός πολιτικού θρίλερ ή μιας κούρσας μέσων αποστάσεων όπου εναλλάσσονται συνεχώς οι επικεφαλείς που οδηγούν την κούρσα. Πριν αποχαιρετιστούμε, μια κουβέντα για αυτό που συνέβη τώρα και συζητήθηκε πολύ το Σαββατοκύριακο με αυτή την Ευρωπαϊκή Σημαία στην Αψίδα του Θριάμβου στα Ηλίσια Παιδεία, την επίθεση που δέχτηκε ο Μακρόν γιατί βρέθηκε εκεί αυτή η σημαία και την υποστολή της και την αντικατάστασή της με τη Γαλλική Σημαία. Είναι, νομίζω, ενδεικτικό του τρόπου που γίνονται αυτές οι εκλογές. Ακριβώς, και είναι πολύ ενδεικτικότερο ακόμα της υπερευαισθησίας που έχει αρχίσει να υπάρχει ακριβώς εξαιτίας της κατάστασης της προεμφυλιακής στην οποία έχει βρεθεί η Γαλλία. Δηλαδή θεωρήθηκε έγκλημα καθοσιώσεως να είναι αναρτημένη στην αψίδα του Θριάμβου, το σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή και όχι η Γαλλική Σημαία. Λοιπόν, τι ήταν όλο αυτό? Απλώς η συμβολική κίνηση που έκανε η κυβέρνηση Μακρόν για να εορτάσει το γεγονός ότι αναλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Ακριβώς. Ναι, στην ναι. οποία βέβαια έχει επενδύσει και πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Να, πολλά. Καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά.